Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στον άντρο. Ελπίζω αρχικά να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά και από μένα. Εύχομαι να περάσατε σούπερ στις πασχαλινές σας διακοπές. Εγώ δεν έκανα κάτι, δεν έφυγα αυτό το Πάσχα. Ελπίζω να σας βοήθησε έστω και λίγο το προηγούμενο βίντεο με το πώς να φτιάξετε τη βαλίτσα για τις πασχαλινές σας διακοπές. Και σήμερα είμαι πίσω με ένα αγαπημένο για μένα βίντεο, ελπίζω να γίνει και για εσάς, το οποίο νομίζω θα σας διευκολύνει πολύ. Είναι ένας ακόμη οδηγός μόδας και ο συγκεκριμένος είναι οι 4 δικοί μου κανόνες, οι κανόνες στυλ, για να ετοιμάζεστε πιο γρήγορα και να έχετε ένα πολύ στυλάτο outfit. Γενικότερα εγώ είμαι από τις κοπέλες που βγάζουν τα ρούχα για την επόμενη μέρα από το προηγούμενο βράδυ. Όμως, επειδή πολλές φορές μπορεί να μην προλάβω, μπορεί να βαριέμαι το προηγούμενο βράδυ ή να το αφήσω τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, μου έχει συμβεί αρκετές φορές, πανικοβάλλομαι κι εγώ και λέω ότι δεν έχω τίποτα να βάλω στην ντουλάπα μου. Και πιστεύετε με, αν ακολουθήσετε έναν από αυτούς, έστω έναν, μπορείτε και δύο, μπορείτε και τρεις, μπορείτε και όλους. Ένας μόνο αρκεί, όταν θα είστε σε δύσκολη θέση τις στιγμές και θα προσπαθείτε να βρείτε τι να βάλετε και όλα θα σας φαίνονται άσχημα στην τουλάπα σας, έστω ένας από αυτούς θα δείτε ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να διαλέξετε το κατάλληλο outfit, το οποίο θα είναι γρήγορο και στυλάτο. Πάμε λοιπόν να τους δούμε. Αρχικά, ο πρώτος μου κανόνας είναι να προσθέσετε ένα cool κομμάτι στο ρούχο σας. Ένα cool ρούχο, μάλλον, με συγχωρείτε. Τι εννοώ cool? Ένα έτσι πιο διαφορετικό είναι αυτό που σας λέω, ότι μπορεί να μ' αρέσουν έτσι τα απλά outfits, όμως πάντα θέλω να έχει το κάτι της το ρούχο μου. Οπότε, διαλέγετε είτε ένα παντελόνι, είτε μια φούστα, είτε μια μπλούζα, η οποία θα είναι λίγο πιο στυλάτη, λίγο πιο διαφορετική, συγκεκριμένα. Θα σας δείχνω και κομμάτια που έχω εγώ στην τουλάπα μου. Μπορείτε να βάλετε ένα απλό blue jeans, ένα μπλε παντελόνι jeans. Όμως, από πάνω θα διαλέξετε μία μπλούζα, αν έχετε στο μυαλό σου αυτό πιστέψτε με ότι θα σας αρέσει εν τέλει το αποτέλεσμα, η οποία θα πείτε ότι θα έχει το κάτι της διαφορετικό στο τουλάπα μου. Δεν θα βάλω δηλαδή ένα άσπρο t-shirt. Ή αν βάλετε άσπρο t-shirt, ακολουθήστε τους επόμενους κανόνες. Οπότε, για παράδειγμα, εγώ έχω αυτή τη μπλούζα, όπως βλέπετε, που έχει έτσι, είναι απλή λευκή, όμως είναι crop top και έχει αυτά τα μανίκια με ruffles, με φρουφού, ας πούμε, και έχει και ένα μεγάλο άνοιγμα στο μανίκι, τα οποία είναι και ριγέ. Οπότε αυτή η μπλούζα είναι πιο ιδιαίτερη και σίγουρα θα τη διαλέξω αν θέλω να βάλω ένα τελείως απλό outfit από κάτω. Από κάτω και να βάλετε ένα απλό jean και τα all-star σας που λέει ο λόγος, έχετε βάλει μια τέλεια μπλούζα έτσι λίγο πιο διαφορετική και το ρούχο σας αμέσως είναι πιο στυλάτο. Εναλλακτικά σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές το embroidery πουκάμισό μου, το πουκάμισό με τα κεντυμένα λουλούδια και αυτό είναι ένα τέτοιο κομμάτι. Μπορεί και πάλι από κάτω να έχετε βάλει ένα απλό μαύρο παντελόνι, ένα απλό παπούτσι, αδιάφορο σχεδόν, όμως προσθέτοντας αυτό το κομμάτι σίγουρα θα δείτε ότι το στυλ σας θα απογειωθεί. Δεύτερος κανόνας που έχω πάντοτε, όποτε φυσικά το επιτρέπει και ο καιρός, είναι να προσθέτω ένα στυλάτο πανοφόρι. Γενικότερα πιστεύω ότι ιδίως το χειμώνα που έχει κρύο, το πανοφόρι είναι το α και το ω στο ρούχο μας. Όμως και τώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται συνήθως να φορέσουμε πανοφόρι, θεωρώ ότι πραγματικά παίζει σούπερ, σούπερ σημαντικό ρόλο στο ρούχο μας. Δηλαδή, αν έχετε ένα ωραίο πανοφόρι και από κάτω μπορεί να είστε, από μέσα μπορεί να φοράτε πολύ απλά ρούχα, πολύ casual, που δεν έχουν και τίποτα το ιδιαίτερο, και όμως το πανοφόρι σας θα κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, εγώ έχω αυτό το bomber jacket, το χακί, με τις στάμπες, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι όταν το φοράω και με ένα απλό ρούχο, αλλάζει πάρα πολύ την εικόνα του ρούχου μου και το κάνει λιγάκι πιο ιδιαίτερο. Το οποίο αυτό είναι και το ζήτημα. Επόμενο είναι, ας πούμε, και αυτό το απλό μαύρο blazer, το οποίο είναι ένα απλό κομμάτι σχετικά. Όμως, το στυλ του πραγματικά μπορεί να δώσει άλλη πνοή στο ρούχο σας. Δηλαδή, μπορείτε να το βάλετε με ένα jean, θα σας πω, και με ένα άσπρο t-shirt, και με ολιστάρ από κάτω. Αναφέρω αυτά τα παραδείγματα γιατί είναι τα πιο απλά ρούχα έτσι που έχω στην καρταρόπα μου. Από πάνω όμως, αν βάλετε αυτό το σακάκι, θα δείτε ότι πραγματικά θα δώσει άλλον αέρα στο στυλ σας. Και σίγουρα θα σας αρέσει μετά το αποτέλεσμα. Ενώ, ας πούμε, αν είδε ντουλάπα και λέτε τι να βάλω, το να βάλω ένα πλούτσι με ένα τίσερ, τις περισσότερες φορές δεν μας αρέσει. Και όμως προσθέτουμε ένα τρίτο κομμάτι σαν πανοφόρι και θα σας αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Τρίτος κανόνας στυλ που έχω και ακολουθώ είναι το παπούτσι. Το στυλάτο παπούτσι πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσες είστε λάτρες του παπουτσιού, το ξέρετε, των παπουτσιών μάλλον το ξέρετε και το στηρίζετε. Ένα στυλάτο διαφορετικό παπούτσι, ένα ιδιαίτερο παπούτσι, πραγματικά είναι το κλειδί, νομίζω, για το ντύσιμό σας, για το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή, ξαναφέρνω το παράδειγμα με ένα απλό ρούχο. Θα πω ένα απλό μαύρο παντελόνι. Θα πω μια απλή λευκή μπλούζα, μια απλή μαύρη μπλούζα. Είναι ένα πολύ απλό ντύσιμο. Όμως, αν δοκιμάσετε να βάλετε από κάτω ένα πιο ιδιαίτερο παπούτσι, όπως τα μοκασίνια που έχω εγώ,
ή εναλλακτικά, αν όχι τα μοκασίνια, μπορείτε να βάλετε ένα ποτάκι με τρούξ ή τις μυτερές μπαλαρίνες σας με τις δετές ή οποιοδήποτε άλλο παπούτσι έχετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, και είναι έτσι κάπως πιο ιδιαίτερο, πιστέψτε με, θα αλλάξει τελείως το στυλ σας εκείνη τη στιγμή και σίγουρα θα σας αρέσει περισσότερο. Τέταρτος και τελευταίος κανόνας που ακολουθώ έχει να κάνει με τα αξεσουάρ και αναφέρομαι σε ένα statement αξεσουάρ. Τι εννοώ? Μπορεί να φοράτε ένα πολύ απλό ρούχο και να δοκιμάσετε να βάλετε ένα καπέλο. Ναι, καπέλο. Έχω ξανασυζητήσει και στο Insta Stories ότι γενικά έχουμε ταμπού, θα το έλεγα εδώ στην Ελλάδα, με τα καπέλα. Όταν μια κοπέλα φοράει ένα καπέλο στον δρόμο, θα την κοιτάξουμε λιγάκι περίεργα. Το οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί το καπέλο είναι ένα αξεσουάρ όπως είναι η τσάντα. Μπορούμε κάλλιστα να φορέσουμε καπέλο όπως φοράμε το σκουφί το χειμώνα. Οπότε, προσθέστε ένα καπέλο, θα δείτε ότι γενικότερα θα αναβαθμίσει τρελά το στυλ σας. Νομίζω ότι το αξεσουάρ και το παπούτσι είναι μεγάλα ατού, αν είναι πολύ έτσι ιδιαίτερα και τα είναι προσεγμένα. Ή αν όχι καπέλο, μπορείτε να βάλετε μία μπαντάνα, μία κορδέλα τώρα το καλοκαίρι που είναι και πιο επίκαιρο. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια, δεν χρησιμοποιώ. Όχι ότι δεν μου αρέσουν, μπορεί να δοκιμάσω. Ή εναλλακτικά, μπορείτε να βάλετε μια πιο statement τσάντα. Εγώ σας το έχω ξανανοίξει πάρα πολλές φορές. Έχω αυτό το τσαντάκι με την καρδιά, το οποίο δεν το αλλάζω. Θέλω όμως να πάρω και κάποιο άλλο στην καρδαρόβα μου να έχω, ώστε να έχω και ένα δεύτερο διαφορετικό τσαντάκι, να μην φοράμε συνέχεια αυτό. Αλλά πραγματικά, αυτά τα αξεσουάρ έτσι που κάνουν λίγο μπαμ, μπορούν να κάνουν πολύ διαφορετικό το ντύσιμό σας. Αυτοί ήταν οι 4 κανόνες στυλ μου. Στην ουσία είναι κάποιο ιδιαίτερο έτσι ρούχο, λίγο πιο εναλλακτικό, που ξέρετε, όταν το είδατε πρώτη φορά λέτε θα το βάλω, πολύ ωραίο, αλλά θα το βάλω, θα το τολμήσω, ναι, να το τολμήσετε. Παπούτσι, ένα πιο ιδιαίτερο παπούτσι, ένα statement αξεσουάρ, καπέλο, τσάντα κτλ. Και ένα πανοφόρι πιο ιδιαίτερο, πιο στυλάτο. Γενικότερα νομίζω ότι η λέξη κλειδί σε αυτό το βίντεο είναι το ιδιαίτερο και το στυλάτο. Αυτό θέλουμε στην ουσία. Ακόμα και όταν είμαστε βιαστικές, αν ακολουθήσετε έναν από αυτούς τους 4 κανόνες, θα δείτε ότι πραγματικά το ντύσιμο που θα φτιάξετε θα είναι αυτό ακριβώς που θέλατε. Γιατί έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βλέπουμε στην δουλειά μας ρούχα τα οποία δεν μας αρέσουν και όταν θα τα συνδυάσουμε κατάλληλα να πούμε αυτό το ντύσιμο, αυτό ήτανε. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοηθήσουν αυτά τα 4 tips που σας έδωσα. Κάντε μου ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας αρέσουν γενικότερα οι οδηγοί μόδας. Κάνω αρκετούς τελευταία, ωστόσο θα ήθελα την επόμενη Παρασκευή να κάνω ένα how to style βίντεο, πώς συνδυάζουμε τα ρούχα που έχουμε στην ντουλάπα μας. Προτείνετε μου από κάτω λοιπόν στα σχόλια τι how to style θέλετε να κάνουμε, τι θέλετε να δείξουμε, πώς συνδυάζουμε. Μπορεί να είναι κάποιο trend, μπορεί να είναι και κάποιο basic κομμάτι που έχουμε στην ντουλάπα μας, όπως το λευκό πουκάμισο. Και μην ξεχάσετε να με δείτε και στο blog μου, στον άντρο, και να με ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram, να τα λέμε και από εκεί. Και αυτά. Θα τα δούμε λοιπόν την επόμενη Παρασκευή με ένα καινούριο βίντεο μόδας εδώ στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!